Το μήνυμα ότι το όραμα για ένα νέο σύστημα υγείας με ποιοτικές υποδομές, με αξιοποίηση πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης, έστειλε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Τζάνιο Νοσοκομείο, στο οποίο βρέθηκε μαζί με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, με αφορμή την πρώτη ανακαίνιση στο νοσηλευτικό ίδρυμα μετά από 60 χρόνια. Ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Υγείας, τον Υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέσου, τον Διοικητή της Δεύτερης Υγειονομικής Περιφέρειας Χρήστο Ροήλιο, ενημερώθηκε από τον Διοικητή του Νοσοκομείου Ηλία Γουζουάση για την πρόοδο των εργασιών, οι οποίες συνολικά καταλαμβάνουν επιφάνεια περίπου 4.000 τετραγωνικών μέτρων σε 4 ορόφους του κύριου κτηρίου. Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την ταχύτητα με την οποία δρομολογείται το σημαντικό έργο ανακατασκευής του Τζάνιου Νοσοκομείου. Είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ τις παλιές πτέρυγες. Όσοι εργάζεστε εδώ πέρα ή έχετε νοσηλευτεί, γνωρίζετε την κατάσταση η οποία δυστυχώς επικρατούσε στο νοσοκομείο. Είχε να γίνει ουσιαστική ανακατασκευή από το 1960, ενημερώθηκα. Και βέβαια μπορείτε να κάνετε τη σύγκριση με τις νέες πτέρυγες, με θαλάμους οι οποίοι πια έχουν τουαλέτες, έτσι ώστε να μπορούμε να παρέχουμε αξιοπρεπείς συνθήκες νοσηλείας αλλά και εργασίας σε ένα νοσοκομείο το οποίο είναι τόσο ταυτισμένο με την πόλη του Πειραιά. Θέλω να τονίσω ότι οι πόροι οι οποίοι αξιοποιήθηκαν για την ανακατασκευή του Τζάνιου προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και θέλω να ευχαριστήσω, το ΤΑΙΠΕΔ ως φορέα υλοποίησης για την πολύ μεγάλη ταχύτητα με την οποία δρομολογεί σημαντικά έργα τα οποία μόνο, στα νοσοκομεία μας ξεπερνούν 400 εκατομμύρια ευρώ. Κύριε Πρόεδρε, κουράγιο να έχετε, να είστε μαζί μας, γιατί έχουμε πολλά να εγγενιάσουμε τις επόμενες μήνες. 85 νοσοκομεία θα έχουν ανακαινιστεί μέσω του προγράμματος Ταμείου Ανάκαμψης και του ΤΑΙΠΕΔ μέχρι το τέλος του 25 και περίπου 158 κέντρα υγείας. Ο Πρωθυπουργός ξαναγήθηκε στις αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις του πρώτου και του τρίτου ορόφου, οι οποίες έχουν πλέον παραδοθεί προς χρήση και στη συνέχεια ανέβηκε στον τέταρτο όροφο, όπου οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του Μαρτίου, ώστε στη συνέχεια να αρχίσουν τα έργα στον πέμπτο. Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο ευχαρίστησε για την αδιάκοπη προσφορά του εν μέσω εργασιών. Η ενίσχυση του ΕΣΥ ήταν ένας από τους στόχους της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έχει βάλει πλώρη ολοταχώς και για τις ευρωεκλογές. Ισχυρό μήνυμα ενότητας έστειλε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού Δημήτρη Τσιόδρα με τίτλο «Ευρωπαϊκή Ενοποίηση. Οι περιπέτειες ενός οράματος στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών». Έχουμε γίνει πια πρωταγωνιστής στον σκληρό πυρήνα της Ένωσης. Η χώρα μας ήταν αυτή που τα τελευταία χρόνια εισηγήθηκε λύσεις σε κοινές προκλήσεις. Οι ευρωεκλογές του Ιουνίου αποκτούν μια ξεχωριστή σημασία όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη συνολικά. Δεν είναι κάλπες που προσφέρονται μόνο για κομματική καταγραφή ισχύως, ούτε πολύ περισσότερο για την αποστολή ανέξοδων μηνυμάτων διαμαρτυρίας προς εσωτερική κατανάλωση. Αντίθετα, θα σηματοδοτήσουν αν η Ευρώπη πράγματι είναι σε θέση την επόμενη μέρα να επιταχύνει τους ρυθμούς της εξέλιξής της. Να ενισχύσουμε την παράταξη που έχει δείξει ότι και ξέρει και μπορεί να παρεμβαίνει στους ευρωπαϊκούς συσχετισμούς. Η Νέα Δημοκρατία φιλοδοξεί μέχρι τέλος του μήνα να έχει διαμορφώσει το ευρωψηφοδέλτιο και ετοιμάζεται για μάχη, στην οποία ο ισχυρότερος αντίπαλός της είναι η αποχή των πολιτών και η χαλαρότητα της ψήφου, κάτι που στοχεύει να αντιμετωπίσει με την επιστολική ψήφο.